Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το Σύνταγμα και οι εκάστοτε ερμηνείες του γίνονται κατά το δοκούν. Ποιο είναι το κριτήριο, το πώς κάθε φορά το Σύνταγμα θα το προσαρμόζεται στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων και της άρχουσας τάξης. Γι' αυτό άλλωστε και υπάρχει και αυτή η εναλλαγή των ρόλων. Σήμερα από ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιπολίτευση, καταθέτει αιτήσεις αντισυνταγματικότητας προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν αντιπολίτευση, κατέθεται αιτήσεις αντισυνταγματικότητας προς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κριτήριό σας λοιπόν είναι κάθε φορά η ερμηνεία του Συντάγματος με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε αναγκών, συμφερόντων αλλά και σχεδιασμών της άρχουσας τάξης. Μόνο στα λόγια βρίσκεται στο Σύνταγμα η προστασία των λαϊκών αναγκών και των δικαιωμάτων τους. Αποτελεί κενού περιεχομένου οι διακηρύξεις περί ισότητας ή και άλλες εύηχες διακηρύξεις, οι οποίες είναι χωρίς αντίκρισμα όταν αφορούν ανάγκες και δικαιώματα του λαού. Ενώ αντίθετα, η προστασία της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας αποτελεί και το ιερό δισκοπότηρο του Συντάγματος και στη βάση αυτών των συγκεκριμένων αναγκών προσαρμόζεται κάθε φορά το Σύνταγμα. Κριτήριο λοιπόν για το ΚΚΕ είναι η αντισυνταγματικότητα των εκάστοτε διατάξεων που συζητάμε και οι επιπτώσεις τους στα λαϊκά στρώματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ζητάμε να αποσυρθεί, γιατί είναι βαθύτατα αντιλαϊκό απέναντι στις ανάγκες ιδιαίτερα των αυταπασχολούμενων και των επαγγελματιών με τη νέα φοροεπιδρομή που εξαπολύει απέναντί τους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο η στάση μας είναι ξεκάθαρη. Ζητάμε συνολικά να αποσυρθεί το νομοσχέδιο και δεν επικεντρωνόμαστε απλά και μόνο σε κάποια άρθρα. Άλλωστε, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και από κυβερνητικές θέσεις αλλά και όχι μόνο έχουν δώσει εξετάσεις στην εφαρμογή μια σειρά μεθόδων, εργαλείων αλλά και μέτρων που επιταχύνουν την διαρκή φοροεπιδρομή απέναντι στα λαϊκά στρώματα, στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους αυταπασχολούμενους, στους επαγγελματίες εμπόρους και στους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους. Από αυτή την άποψη και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, το ΚΚΕ ψηφίζει υπέρ της συγκεκριμένης πρότασης, αλλά με κριτήριο την αντιλαϊκότητά της και όχι την αντισυνταγματικότητά της.